Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Ιωάννα. Οι παλιοί, τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει μια καινούργια μέρα και έχουμε κάποιες δουλίτσες να κάνουμε. Έχουμε να πάμε κύριο σούπερ μάρκετ. Η ώρα είναι σχεδόν 12. Ο μπαμπάς μας έχει φύγει από το πρωί. Ήταν να γυρίσει να πάω σούπερ μάρκετ και δεν έχει γυρίσει. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο, σας έλεγα ότι το σπίτι είναι εντελώς άδειο. Δεν ξέρω τι θα φάνε τα παιδιά το μεσημέρι. Ήταν να πάω νωρίτερα στο σούπερ μάρκετ και να μαγειρέψω. Παιδί μου, τρομαλή. Αλλά ο μπαμπάς μας πήρε ότι άλλαξε μια δουλειά του. Πήγε ανάποδα και πάει πρώτα στη δουλειά αυτή, στη μαμά του πάει ουσιαστικά, που περιμένουν κάτι τεχνικούς εκεί πέρα να μιλήσουν. Και μετά θα έρθει από εδώ. Αν έχει κυρία Ελένη να στείλει κάτι να φάμε, έχει καλώς. Αλλιώς την κάτσαμε. Κανονικά ήταν ο Βασίλης να λείπει όλη τη μέρα σήμερα. Μπορεί και αύριο. Γιατί σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, μάλλον, ότι θα πήγαινε να παραδώσει το σκάφος. Το ιστιοπλοϊκό. Αλλά. Και εμείς τώρα το μάθαμε, έχει απογορευτεί από όπλου. Οπότε δεν πήρε από όπλου, δεν πήγε πουθενά. Και τα σκάφη ξέρετε πώς πάνε, τώρα το μάθω κι εγώ. Όταν έχει καιρό και διάθεση και χρόνο, έχει μποφόρ. Την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν κλείσει η καραντίνα, είχε 8-9 μποφόρ. Τώρα που δεν μπορείς να πας πουθενά, λάδι θάλασσα. Έτσι πάνε τα πράγματα. Έτσι γινόταν και το καλοκαίρι, μην νομίζετε. Μέσα εβδόμαδα λάδι. Σαββατοκύριακο που θέλει να πάει ο κόσμος καμιά εκδρομούλα. Χαμός. Ξεκινάω να κάνω μερικές δουλίτσες, να μην τα αφήσω έτσι εντελώς. Γιατί ήθελα να κάνω από πιο πριν, αλλά τα μωρά μου βγήκαν έξω. Έχει μάθει παιδιά ο Άγγελος και ανοίγει την πόρτα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλλον θα βάλουμε ασφάλεια. Πάνω στην μπαλκονόπορτα, Παναγία μου, τι τραβάω. Πάμε να κάνουμε λίγες δουλίτσες. Και μετά, μόλις έρθει ο μπαμπάς μας, θα πάμε σούπερ μάρκετ. Θα κάνεις καμία δουλειά ή μόνο θα λερώνεις. Κάτσε, την κάνουμε λίγο ρε πλανάκι. Έχετε ξαναδεί, μπορώ έτσι. Κοιτάξτε πόσο δυνατή είμαι. Πόσο δυνατή. Ή εγώ είμαι δυνατή, είσαι πάρα πολύ. Φτερό. Κατηγορία φτερού. Αγγελίνα μου, γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, πουλί μου, γιατί, καθαρά ρουχαλάκια, καθαρά, εδώ πέρα, τι έπαθες, μέλι. Αυτό ήταν το πρωινό, τώρα ήθελε δεύτερη φέτα. Και στη δεύτερη φέτα έχει γίνει ολόκληρος, τουλάχιστον, μωρό μου, μη λερώσω στο καναπέ που το λέρωσες. Παναγίτσα μου, έχεις γίνει άστο, ναι, για σένα λέω. Τι θες πάλι να φας, τι? Δεν έχει πουλάκι μου κιόλας, τι θες να φας, από το άδειο ψυγείο. Α, έχουμε κρεμούλα και έχουμε και γιαουρτάκι. Πω, θα κάνουμε πάλι χάλια, έλα Ριάννα, έλα, θα σου βάλω γιαουρτάκι. Πόσο πια θα φας σήμερα, να το βγάλουμε αυτό και θα σκάσεις. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Αγγελίνα μου, τι έχεις κάνει μωρό μου εδώ και το τραπέζι. Και κάπως έτσι συνειδητοποιώ ότι πρέπει να πάρω και μπόλικα φρουτάκια, γιατί τα παιδιά μου τρώνε πολλά φρούτα. Και το λέω και στις γιαγιάδες, παιδιά, μην παίρνετε γλυκά τα παιδιά, γιατί προτιμούν τα φρούτα. Δηλαδή, αν τους βάλεις γλυκό και φρούτο, προτιμούσουν το φρούτο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι γίνεται χάλια. Τα είδατε την κατάσταση. Οπότε να πάρω και μπόλικα φρουτάκια να θυμηθώ, να τους δίνω κάποια σνακ φρούτο. Γιατί θα αλλάζουμε 10 φορές τη μέρα ρούχα, χαλιά, έπιπλα, κουβέρτες, τα πάντα. Τους έδωσα μιλαράκι. Το μιλαράκι επειδή πνίγει, το λέει πάντα η μαμά μου, το κόβω πολύ λεπτές λωριδίτσες, οπότε να μην έχουμε και κανένα τύχημα, να μην έχω και το άγχος ότι μπορεί κάτι να πάθω, να πνιγούν και τέτοια, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή τον μπαμπά μας δεν τον βλέπω να έρχεται σύντομα, η ώρα έχει πάει σχεδόν μία και κάτι πρέπει να το ταΐσω, να μην μείνουμε και μνηστικοί, ούτε να φάμε βουλάκια. Ο μπαμπάς σας φάει βουλάκια, έτσι όπως τα κατάφερε. Γιατί μου είπε κάτω κάμια μελέτα. Όχι, δεν τους κάνω μελέτα. Λοιπόν, θα τους κάνω κάτι το οποίο τρώμε συχνά και τους αρέσει. Τους βάζω διάφορα ζυμαρικά. Σήμερα λέω να βάλω κουσκουσάκι. Λέω να βάλω φουσίλι με καλαμπόκι. Αυτό. Και τραχανά. Συνήθως τους βάζω κρυθαράκι, να πω την αλήθεια. Ίσως βάζω και λίγο κρυθαράκι, θα δούμε. Ανάλογα πώς θα μου έρθει. Και το κάνω εγώ με ντομάτα και καρότο. Αυτά όλα τους τα βράζω και γίνονται κάτι σαν μακαρονάκια. Τρελαίνονται, τρώνε σαν τρελά. Έχω και παρμεζάνα. Ωραία.
Και αυτό θα είναι το μεσημεριανό. Σήμερα δεν έχω ντομάτα, δεν έχω πελτέ ντομάτες, δεν έχω τίποτα. Έχω μόνο ντοματίνια. Οπότε θα το σχεδιάσουμε μέχρι να καταφέρω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά πάντως θα φάνε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βγαίνει τόσο ωραίο. Τρίχα, 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 τρίχα. Τρίχα, 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 τρίχα. Δεν έχει εδώ πέρα μαμά, ναι. Τι θες? Εντάξει, πάρτε αυτά να παίξετε. Τις ρακέτες, πουλάκι μου, τι τις θες? Πες μου, Αγγελίνα, τι θες τις ρακέτες? Θα τρελαθώ, παιδιά. Και είστε και συνέχεια ξυπόλυτοι. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Φοράμε παντόφλες κάλτες, τις πετάμε. Τις φοράμε ξανά, τις πετάμε. Πάλι καλά που κοστρώσει. Και πάλι, δηλαδή, ολόκληρο σπίτι στρωμένο, θα τα βρεις να κάθεται στο ένα τετραγωνικό που θα είναι άστρωτο. Όσοι είδατε ότι έστρωσα το σπίτι, συμπλήρωσα κιόλας. Έβαλα εδώ πέρα πίσω από τον καναπέ ένα μικρό χαλάκι. Εδώ στην κουζίνα, απλά γιατί δεν ακουμπάει και όταν πλένω πιάτα θέλω να έχει ένα χαλάκι. Και έβαλα και εδώ μαζί με τη σκούπα, κατά τη σκούπα, αυτό το μεγάλο σημείο. Έβαλα πάλι ένα χαλάκι. Αυτό είναι χαλάκι διάδρομος του δωματίου μου που δεν έχω στρώσει ακόμα. Μάλλον θα στρώσω ένα από τα παλιά μου χαλιά που δεν χρησιμοποίησα φέτος. Και έβαλα και εδώ πέρα ένα μικρό διαδρομάκι. Εδώ. Γενικά είχα πολλά πολλά μικρά διαδρομάκια και από πέρυσι και τα εκμεταλλεύτηκα λίγο μες στο σπίτι όπου μπορώ για να μην πατάνε ξυπόλυτα. Αγαπούλες μου, θα πάτε για ψώνια. Τι... Πού θα βάλουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα που δεν θα πάρουμε φέτος? Αν μου χαλάσει σακούλες. Άγγελε, κλείσε εδώ πέρα που γίνεται χαμός. Άγγελε, τι είναι αυτό? Post-it. Τι είναι? Μάμ δεν είναι σίγουρα. Θα βάλεις στα τετράδια σου post-it. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Είναι κάπως έτσι. Με λίγο τυράκι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Με λίγο τυράκι νομίζω θα το φάω κι εγώ. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο η κυρία Ελένη, μας στέλνει και σπανακόριζο, τελικά έφτιαξε, οπότε έχουμε να φάμε το μεσημέρι. Τα παιδιά τώρα θα δώσουν να φάνε βέβαια αυτό που τους έφτιαξα. Λοιπόν, αυτά, κάτσω να δουλέψω τώρα λιγάκι μέχρι να τους βάλω σε κανένα ταρτάκι να φάνε και περιμένω τον Βασίλη να φάμε κι εμείς. Μαμά! Μαμά! Τι, να σου αλλάξω κανάλι, δεν βρίσκω το τηλεκοντρόλ, κάπου το έχεις πάει. Πήγε να μου φέρεις το τηλεκοντρόλ, βρες το, δεν ξέρω. Πήρε το μηχανάκι του και πάει να το βρει στο σαλόνι. Όπα. Μη μου τα σπάσεις. Κλείστε το σιρτάρι. Μη. Αυτά δεν είναι για τα παιδιά. Κλείνει το σιρτάρι και δεν το ξανανοίγουμε εμείς. Γεια στο. Άστο, άστο, άστο. Όχι, κλείνει το σιρτάρι. Κλείνει το σιρτάρι. Πάρε τα χέρια σου, θα πιάσουμε τα χέρια σου. Παναγία μου. Παναγία μου. Άγγελε. Πώς ένα τόσο απλό πράγμα, παιδιά, είναι τόσο νόστιμο. Και με τυράκι κιόλας. Μου φαίνεται περίεργο γιατί εγώ τραχανά δεν είναι συνήθιζα να τρώω. Και απλά με την ιδέα μου ότι έχει τραχανά μου κάνει. Θα είναι ωραίο. Αλλά παιδιά είναι ωραία. Κάνε μάμα. Μου παίρνει το φαΐ. Όχι, δεν βγαίνουμε έξω. Γατούλα! Όχι, είναι έδιωξες ρε Άριε. Τι κρατάς εκεί, πήγες σούπερ μάρκετ? Ναι. Φας καμιά ανάποδη τώρα. Λιλίκι μου. Ναι, εκεί δεν έχει κάνει το κάτω. Τι μαζεύεις εκεί? Ναι, κάτι post-it, πήγα τα μαζέψω και δεν θέλει να τα πάρω. Τι είναι αυτά? Σπανακόριζο. Α, πίσω έχει και ένα δώρο. Εμένα. Ευτυχώς δεν τρώω τίποτα από αυτά. Τη γλιτώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα φάω. Λουκουμαδάκια την άλλη φορά, παιδιά, φάγα ένα. Είναι πολύ νόστιμο, αλλά φάγα ένα. Μπαμπάδες, καλή είναι, αλλά
εντάξει, δεν τρελαίνω, πάλι καλά. Γιατί δεν τα κράτησε για τον εαυτό τη. Τα πάντα είναι αυτά. Τι είναι, πώς τα λένε. Πώς τα λένε, μωρέ. Σου, μπράβο. Τι είναι αυτό. Φόρεμα. Φόρεμα. Τραπεζομάντιλο. Χριστουγεννιάτικο τραπεζομάντιλο από την κυρία Ελένη. Τα γλυκά, γιατί. Δεν ήθελε, δεν τα ήθελε και μου τα έστειλε. Αγγελίνο, μαμά μου λέει. Έχω φτιάξει ωραίο το φαγητό που έφαγα λίγο. Αγγελίνο, ή θα φας μακαρονάκια ή θα φας σπανακόριζο. Αυτά έχει το μενού σήμερα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ας το ψυχείο. Έτσι κι αλλιώς και να παρακαλάς, άδειο είναι. Δεν έχει τίποτα, Άγγελε. Θα με πνίξει, θα με πνίξει. Τι του κάνεις τον παπά. Δεν τρέπεστε καθόλου. Ερωτευμένοι είσαστε. Κοιτάτε και δύο την κάμερα. Κάνε μάκια. Κάνε μάκια στον παπά, κάνε μάκια. Κάνε μάκια, Μαρή. Καλό. Καλό. Γεια. Κάνε μάκια. Κάμερα. Αντάξει, αντάξει, αντάξει. Τι φίλεις την κάμερα. Αριάννα, όχι με τη μούρη, παιδί μου, μέσα. Τι κορίτσι εσύ. Για να δω τα γόρι. Μπαμπά, κάνε και τα γόρι λίγο. Κι ο Άγγελος. Έλα ρε, θα πάρει και μόνος του. Αυτά είναι επίδειξη για σένα, έχω να σου πω. Έτσι και φάει και ο Άγγελος, τι να πω. Δεν έχει δοκιμάσει καν, ε. Γιατί σε μένα δεν τρώνε. Τι είχε εδώ. Ξύρισε. Για βάλε και στον Άγγελο πανακόριζο, θα φάει. Α, με το που το είπα γυρίσει τη μούρη του. Άγγελε, δεν μπορεί να λες όχι σε όλα τα φαγητά πριν τα δεις. Αυτό το φαγητό μου για σήμερα, μια χαρά. Πολύ ωραίο. Μαζί κοιμόσασταν πάλι. Μόνοι τους μπήκαν για ύπνο μαζί. Ναι, τέσσερις φορές τα έχω αλλάξει. Γι' αυτό τους φοράς το μεσημέρι. Ναι. Τσα. Μιλάτε μαζί. Ξεκάλτσω ότι πάλι. Έλα, έλα. Πού είχε χίκο και ένα σκουφίτσα. Δεν θέλω να πάω μόνη μου στο σούπερ μάρκετ. Βαριέμαι. Δεν θα πω τη ψέματα. Αν και παιδιά, γενικά είμαι αισιόδοξη, μην νομίζετε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα τελειώσει τώρα με τις γιορτές, θα βγει το εμβόλιο και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Απλά μας έχει πιάσει ένας αρνητισμός, ένα σπάσιμο γιατί μας ξανακλείσαν μέσα. Τι είναι αυτά, με την τσίπησα. Ωχ, καλή η Ριάννα ήταν από κάτω το μαλλί. Εσύ ήσουν από κάτω τόση ώρα, από όλο αυτό το μαλλί. Δεν έχει όχι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήραμε. Όλα αυτά τα πράγματα παρά ήτανε πολλά, αλλά παρά είχαμε και πολλές ελλείψεις σε βασικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω Νάβα. Το μεγάλο είναι 1,5 λίτρο. Το είχε προσφορά, πολύ καλή τιμή, οπότε το τσίμπησα. Ψωμί του τοστ, αυτές οι φέτες που είναι πιο μεγάλες, έτσι είναι λίγο πιο μπαμπάτσικα τα τοστάκια. Γιατί τα παιδιά τους δίνω και μισό τοστ, δεν τους δίνω ολόκληρο. Ολόκληρο είναι μεγάλο. Το μισό το κανονικό τους είναι λίγο μικρό, οπότε αυτή είναι κάτι, μια ενδιάμεση λύση. Ψητή γαλοπούλα Νητσιάκος, 300 γραμμάρια. Έμενταλ, φέτες για τοστ, 250 γραμμάρια. Τυρί, γκράνα, πανάντο, παντάνο. Αυτό εδώ.
Αλμυρό, παρμιτζιάνο είναι. Παρμεζάνα, είναι στα ιταλικά. Παρμεζάνα μου λέει ο Βασίλης στα ιταλικά, δεν ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έχουμε εδώ πέρα το Βασίλη μας τα λέει, 200 γραμμάρια. Πατατούλες, γράμματα. Δεν τα πήρα για τα παιδιά αυτά, τα πήρα για μένα. Θα φάνε για τα παιδιά, αλλά εμένα μου αρέσουν έτσι αυτές οι πατατούλες. Μπανανίτσες. Πόσες είναι, 5 μπανάνες. El tequito. Σνίτσελ, καυτερά. 2 πιπεριές κόκκινες. Φτερούγες κοτόπουλο, μπουτάκια. Ναι, μπουτάκια κοτόπουλο. Είναι πολύ νόστιμα, είναι έτσι με μπαχαρικά και τέτοια. Είναι πολύ ωραία σειρά, αν τα βρείτε στο link δοκιμάστε αν σας αρέσει το κοτόπουλο. Γάλπο, 5% στραγγιστό, γιαουρτάκι. Πήρα 2 οδοντόβουρτσες για τα μικρά, είναι 2 με 6 χρονών. Αυτές εδώ. Τι μάρκα είναι, AIM. AIM. Τους πήρα γιατί έχουν και το καπάκι αυτές, βολεύουνε. Τις αλλάζουμε πολύ συχνά γιατί τις καταστρέφουνε. Τις παίρνουνε, τις πετάνε, τις βρίσκουνε, παίζουνε, οπότε πάνε για πέταμα πολύ γρήγορα. Ένα χωριό, βούτυρο, ναι. Πόσο είναι αυτό, αυτό είναι 225 γραμμάρια. Τα αποσμητικά μου, αυτά τα ντάπ παίρνω συνέχεια. Και σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πας, συνήθως τα βρίσκεις προσφορά 1-1. Πάει η πρώτη σακούλα. Εδώ πέρα έχω πορτοκαλάκια. Να φτιάχνουμε πορτοκαλάδες που κάνει καλό το χρόνο στο χειμώνα, το χειμώνα. Αν και δεν πάμε πουθενά, δεν κολλάμε τόσο ιώσεις και κρυολογήματα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, χρυσός μήλος, πίτες για σουβλάκι, 10 πιτούλες. Μπορείς να φτιάξεις σουβλάκι, μπορείς να φτιάξεις μίνι πίτσες, θα δούμε. Αχλαδάκια, αυτά τα πιο μεγάλα αχλάδια είναι κάπως πιο γλυκά. Στα παιδιά αρέσουν πιο πολύ τα φρούτα από τα γλυκά, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζουν να έχουν φρουτάκια εδώ μέσα. Περίμενε. Συσκευασμένες πιπεριές κέρατο. Τις είχαν έτσι 2-2, οπότε πήραμε 4. Καροτάκια. Λοιπόν, grating cheese mix. Σήκω. Light. Α, light είναι αυτό, Λοιπόν, μείγμα τυριών. Για να φτιάξουμε καμιά πιτσούλα με τις πίτες. Εδώ πέρα έχω κεφαλοτήρι κρυμμένο. Αυτό το παίρνω πιο πολύ για μακαρόνια. Πόσο είναι, είναι 200 γραμμάρια. Είναι 3 βοσκοί λέγεται η μάρκα του. Κομπίνο κρυθαράκι χοντρό. 1 κιλό. Να φτιάξουμε κανένα γιουβετσάκι. Έχω πάρει και μπουτάκια κοτόπουλο. Να κάνω γιουβετσάκι με κοτόπουλο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κοτόπουλο φιλετίνια. Τα έχω πάρει ξανά και ήταν πολύ ωραία. 400 γραμμάρια από ατόφιο φιλέτο. Έχω πάρει potato gratins. Ουσιαστικά πατατούλες, ο γκρατέν. Αυτή είναι με τυρί. Ίσως τώρα για βραδινό να βάλουμε τέτοιες. Μας είχε φέρει η κυρία Ελένη, η πεθερά μου την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ μου άρεσαν. Και ξαναπήρα. Δοκιμάστε τις, είναι ο γκρατέν, είναι πάρα πολύ ωραίες. 2 μακαρόνια νούμερο 10 το λεπτό. Λοιπόν, πυριζόλες λαιμού 650 γραμμάρια. Τα γρήγορα μας γεύματα είναι μια πυριζόλιτσα στο φούρνο και τελειώσαμε. Κοτόπουλο κοπανάκι, αυτό είναι 650 γραμμάρια και αυτό. Εδώ θα το κάνω λογικά γιουβετσάκι. Και κοτόπουλο φιλετίνια από μπούτι, 500 γραμμάρια. Και αυτό το τρώμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι φιλετίνια και γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Μας έχω δείξει συνταγές. Πάει και δεύτερη σακούλα. Γάλπο, τα γιαουρτάκια μας. Θα τα έχετε ξαναδεί εδώ πέρα στο κανάλι. Τα παίρνω συχνά. Γιαούρτι με μπισκότο και με σοκολατάκι από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Ψαροκροκέτες. Λίγα κολοκυθάκια. Yeah.
Εδώ πέρα πήρα Sunday, Sunday, δεν ξέρω πώς διαβάζεται, caramel waffles, waffles με καραμέλα. Τις έχω δείξει πολλές φορές, είναι 400 γραμμάρια, είναι full στη θερμίδα, αλλά είναι και full στην ευθυμιά. Δύο ριζόγαλα γάλπο, αυτό εδώ. Αν σας αρέσει το ριζογαλάκι, αυτά να παίρνετε είναι τέλεια. Λοιπόν, καλαμπόκι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Συνήθως τα Lidl είχε τις πιο μικρές, που ήταν συσκευασία 3 πιο μικρές τέτοιες. Αλλά τις τελευταίες φορές δεν τα έχω βρει καθόλου. Δηλαδή εδώ και εδώ εβδομάδες δεν τα βρίσκω καθόλου, οπότε πήρα αναγκαστικά το μεγάλο. Πήρα άλλη μια συσκευασία. Είναι 4 μέσα. Πατάτες, είναι στρογγυλά. Θα το έχετε δει και σε άλλο βίντεο. Τις έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Είναι πατάτες au gratin, αλλά εδώ πέρα έχουν και μπρόκολο. Πολύ ωραίες και αυτές. Δεν το περίμενα με τον μπρόκολο. Σνακ για την Άριελ. Μπισκοτάκια. Να έχουμε και κάτι στο κορίτσι, γιατί και αυτό σε καραντίνα είναι. Λοιπόν, 3 χυμούς ντομάτα φρεσόνα. Αυτούς εδώ. Αυτούς. 3 μίνι. Της ίδιας σειράς, φρεσόνα. Πελτέ ντομάτας. Είχα να τα βρω περίπου 2 εβδομάδες. Αυτά τα συγκεκριμένα, σαν να μην τα φέρνανε. Δεν ξέρω, θα τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχουν πρόβλημα με το σούπερ μάρκετ, με τον ανεφοδιασμό ίσως. Γιατί κάποια πραγματάκια λείπουνε. Και σε άλλα σούπερ μάρκετ έχω ακούσει ότι κάποια πράγματα λείπουνε. Αλλά πήρα και 4 γαλατάκια. Αυτά εδώ. Να σας δείξω και τελευταίο, γιατί δεν το έχω παρατηρήσει ότι το έχει φέρει ο Βασίλης το μεσημέρι. Μας έστειλε η κυρία Ελένη. Και αυτά τα 2 τα κονφλέιτς. Γι' αυτό δεν πήρα και εγώ τώρα, γιατί είχα σκοπό να πάρω. Honey nuts. Τι είναι, my gusto. Honey rings. Δεν τα δοκίμασα. Την προηγούμενη φορά είχα πάρει από Cheerios. Εδώ πέρα της Nestlé, cookie crisp. Αυτά τα δοκιμάσαμε. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Δεν τους τα βάζω μέσα σε γάλα στα παιδιά, γιατί θα γίνει χαμός. Δεν τα τρώμε σε αυτή τη φάση. Τους τα δίνω λίγο σε ένα μπολάκι, σε ένα snack. Κάτι ενδιάμεσο, να έχουν να τρώνε. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα ψώνια μας. Ξεκινήσαμε αλλιώς αυτό το βίντεο, να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul το πρωί. Κατέληξα να είναι η ώρα 8:25. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα τελικά. Αρχίσαμε και να ξυπνήσουμε, να πω την αλήθεια. Γιατί αργήσαμε να κοιμηθούμε και το μεσημέρι. Άμα κοιμάστε 3,5 ώρα, 8,5 ώρα και είσαι ακόμα. Δεν έχεις τελειώσει τη δουλειά σου. Λοιπόν. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, γιατί έχω πολλή δουλίτσα, από τότε και το ψυχή μου είναι ένα χάλι, οπότε για να τα βάλω όλα αυτά θέλει και μια εργασία, μια προεργασία. Για βραδινό τα παιδιά φάγανε τώρα ό,τι περίσσεψε από το σπανακόριζο. Αγάπη φάγανε τα παιδιά σπανακόριζο και τα δύο. Α, τελείωσε. Α, μπράβο, δεν το περίμενα. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε φάγανε σπανακόριζο, θα τσιμπήσουν και τίποτα το δικό μας, γιατί εμείς κάτι θα βάλουμε τώρα. Καμιά πατατούλα γκρατέν που την έχω λίγο αυτή, τίποτα τέτοιο. Και αυτά είναι, παιδιά, τηλεόραση και ύπνο. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καταλήξαμε τελικά να κάνω βίντεο καραντίνας, έστω μέρα παραμέρα. Όσο αντέξουμε, δεν υπόσχομαι τίποτα. Όσο αντέξουμε, θα κάνουμε παρέα εδώ πέρα, εγώ με εσάς και εσείς με μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να μην σας ρίξει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να μας ρίχνει τίποτα. Και εγώ που γκρινιάζω, γκρινιάζω για να γκρινιάζω. Έχω την ελπίδα, έχω την πίστη, βαθιά πιστεύω μέσα μου ότι αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή μετά τις γιορτές θα έρθει και το εμβόλιο και θα λήξει όλο αυτό. Μετά θα είμαστε κομπλέ. Απλά φέτος ίσως οι γιορτές μας είναι λίγο πιο περιορισμένες. Δεν θα ξεχυθούμε στα μαγαζιά στους δρόμους. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ γιατί με φωνάζουν. Τώρα παιδί μου, έρχομαι! Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας στέλνω όλη μου την αγάπη και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Τι τρώω τα χλαδάκι! Μπράβο, Γελίνο, μου το τρώω! Τελείωσε το φωτό,